Είπεν ο Αββάς Ιωάννης, η ταπεινοφροσύνη και ο φόβος του Θεού είναι πάνω από όλες τις αρετές. Αυτό είναι μία αλήθεια. Αυτός που έκρυψε στην καρδιά του το φόβο του Θεού και καλλιέργησε την ταπείνωση, δεν κινδυνεύει να πέσει σε πλάνη ή να χαθεί. Αλλά τι είναι η ταπείνωση? Είναι, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, η επάνωδος επί την οικίαν αξία. Να γυρίσεις πίσω στην πραγματική σου αξία. Δηλαδή θα έλεγε κανείς, τι είναι η υπερηφάνεια, να πούμε το αντίθετο, είναι η αναχώρηση από τον πραγματικό σου εαυτόν. Η αναχώρηση από την εκείνη τη γνώση που μπορείς να έχεις για τον εαυτό σου. Τώρα, τι θα πει εδώ, ταπείνωσης ή επάνωδος. Να γυρίσεις πίσω στην πραγματική σου αξία. Βλέπετε, ταξιδεύομαι, αγαπητοί μου, εκτός του εαυτού μας και πιστεύομαι για τον εαυτό μας πολλά πράγματα. Από την αρετή αυτή πηγάζουν όλες οι άλλες αρετές. Λέγει ο Άγιος Αντώνιος, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ότι η ταπείνωση είναι άφραστος πλούτος, Θεού ονομασία, Θεού χορηγία. Δηλαδή ένας πλούτος που δεν μπορεί να τον περιγράψεις. Είναι ακόμη ονομασία Θεού, γιατί ο Θεός έχει την ταπείνωση και περιευρύνθηκε ο Θεός Λόγος ακριβώς αυτήν την περιβολή της ταπεινώσεως και ήρθε ανάμεσά μας. Θεού χορηγία είναι κάτι που μόνο ο Θεός χορηγεί, γιατί είναι η πηγή της ταπεινώσεως ο Θεός. Χωρίς την ταπείνωση δεν μπορεί κανείς να υποταγεί στις εντολές του Θεού, ούτε τίποτε καλό να πράξει. Χωρίς ταπείνωση ύστερα δεν έχει αξία. Αν υποτεθεί ότι μπορώ να μετέλθω σπουδαία και τραρά πράγματα, όχι όμως με κίνητρο την ταπείνωση και τη δόξα του Θεού, όλα αυτά είναι άχρηστα, τελείως άχρηστα. Η ουσία της ταπεινώσεως είναι η συναποδοχή του θείου εγώ μετά του ανθρωπίνου εγώ. Δηλαδή εγώ, ο άνθρωπος, ο Θεός με έκανε πρόσωπον, το εγώ καθορίζει το πρόσωπον, ο κάθε άνθρωπος είναι ένα εγώ, είναι ένα πρόσωπον, ο εγωισμός είναι η αρρώστια του εγώ, μην το ξεχνούμε αυτό, όπως λέμε ύπαρ και υπατήτης. Έτσι, να μπορώ να αποδεχθώ τελικά το εγώ του Θεού. Και ο Θεός έχει εγώ, γιατί φυσικά είναι πρόσωπο. Μπορώ να αποδεχθώ. Αυτή η συνύπαρξη του δικού μου εγώ με το εγώ του Θεού φοβίζει φοβερά τον άνθρωπο, μήπως χάσει το δικό του εγώ. Δηλαδή χάσει την προσωπικότητά του. Ενώ συμβαίνει, θα λέγαμε, αγαπητοί μου, το αντίθετο. Διότι η συνύπαρξη εδώ δεν σημαίνει εξαφάνιση, αλλά σημαίνει ανάδειξη. Το δικό μου εγώ, εάν αποδεχθεί το θείο εγώ, τότε αναδεικνύεται το δικό μου εγώ. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος έλεγε, «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός». Δεν ζω, λέει, εγώ πια για τον εαυτό μου, αλλά ζει ο Χριστός σε μένα. Δηλαδή απεδέχθη το θείο εγώ, το εγώ του Χριστού. Και βλέπετε, εξαφανίστηκε ο Απόστολος Παύλος. Πολλοί εξαφανίστηκαν, όχι ο Παύλος. Πόσοι Φαρισαίος ήτανε ο Παύλος, πόσοι Φαρισαίοι ξεχάστηκαν. Κι όμως ο άνθρωπος που έδωσε, απεδέχθη το εγώ του Χριστού, υπάρχει και θα υπάρχει και θα δοξάζεται. Αιώνιο δε υπόδειγμα ταπεινώσεως είναι αυτός ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός. Για να μας πει πάλι ο Απόστολος Παύλος, «Τούτο φρονίστο εν ημίν, ό και εν Χριστώ Ιησού». Αυτό λέει να φρονείτε, ό,τι θα βλέπατε εις τον Ιησού Χριστό. Έδειξε ταπείνωση. Και εσείς λοιπόν θα έχετε ταπείνωση. Η ταπείνωση δημιουργεί την καλύτερα όραση
του εσωτερικού του ανθρώπου. Αν θέλει κανείς να δει πολύ καλά τον εαυτόν του, δεν έχει παρά να έχει ταπείνωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί έτσι αποκτά μία αληθινή αυτογνωσία. Τότε μπορώ να δω πραγματικά ποιος είμαι, αν έχω ταπείνωση. Βέβαια, η αληθής ταπείνωσης δεν χαρακτηρίζεται μόνο από μία ενέργεια του ανθρώπου, αλλά από τον όλον άνθρωπο. Είναι η ταπείνωση της διανοίας, η ταπείνωση της καρδίας και η ταπείνωση της βουλήσεως. Και η ταπείνωση αυτή στο τριμερές της ψυχής θέτει και την σφραγίδα της και σε αυτό ακόμη το σώμα του ανθρώπου και των κινήσεών του. Η ταπείνωση είναι βασιλική αρετή, επειδή ανήκει στον Βασιλέα Χριστόν. Και όπως αυτή κατέβασε τον Κύριον στη γη, έτσι αυτή μόνη δύναται να ανεβάσει τον άνθρωπον εις την Βασιλεία του Θεού. Μόνο αυτή. Έτσι βλέπουμε πόσο σπουδαία είναι η ταπείνωση και αποτελεί πηγή όλων των αρετών, όπως πηγή όλων των κακιών είναι η υπερηφάνεια, είναι ο εγωισμός. Έτσι, αν θα μείνω στον εγωισμό μου, τότε από εκεί θα απορρέουν όλες οι κακίες που μπορεί να υπάρχουν. Αν όμως μείνω στην ταπείνωση, από εκεί θα απορρέουν όλες οι αρετές. Σωστό είναι λοιπόν αυτό που είπε ο Όσιος Πατήρ, ο Ιωάννης, ο Κολοβός. Είναι όμως και ο φόβος του Θεού. Μας λέγει το βιβλίο των Μαριμιών, αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Είναι εις το πρώτο κεφάλαιο των Μαριμιών και μάλιστα είναι ένα χωρίον περιώνυμων. Αλλά δεν θα μείνω περισσότερο. Τι είναι ο φόβος του Θεού? Είναι η πρώτη αίσθηση του Θεού. Αυτός ο φόβος του Θεού δεν έχει καμία σχέση με τις λεγόμενες φοβίες, αυτές που υποτίθεται ότι θεραπεύουν οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι. Καμία σχέση. Το ένα είναι υγιές, το άλλο είναι νοσηρών. Έτσι λοιπόν, τι είναι ο φόβος του Θεού? Η πρώτη αίσθηση του Θεού. Όταν αρχίζω να αποκτώ αυτή τη γνώση, όχι γνώση, αίσθηση, όπως ακριβώς εκεί που κάθομαι αντιλαμβάνομαι ότι ανέβηκε η θερμοκρασία ή κατέβηκε η θερμοκρασία. Αυτό δεν είναι διανοητικό πράγμα, είναι μια αίσθηση. Έτσι λοιπόν αρχίζω να έχω αυτή την αίσθηση του Θεού. Η ψυχή όταν αρχίσει να έχει την αίσθηση του φόβου του Θεού, τότε έχει αρχή της αισθήσεως του Θεού. Έτσι ο φόβος του Θεού γίνεται το θεμέλιο της ευσεβίας. Λέγει ο Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός, εκ της πίστεως γεννάται ο φόβος. Από την πίστη γεννιέται ο φόβος. Ό,τι ακριβώς συνέβη εις τον ληστήν του Σταυρού. Ο ένας Ευαγγελιστής μας λέγει ότι και οι δύο ευλασφήμουν τον Κύριον. Κάποια στιγμή όμως έγινε μία ανατροπή, ώστε ο Λουκάς να σημειώνει ότι ο ένας απέκτησε αυτήν την αίσθηση του Θεού, αίσθηση της θεότητος του Χριστού, και τότε στρέφεται προς τον άλλον, ο οποίος συνέχιζε να βλασφημά, εάν λέει είσαι ο Μεσσίας, εάν κατέβα από τον Σταυρό, να κατεβάσει και εμάς από τον Σταυρό και να πιστέψουμε, και άλλα πολλά πράγματα τα οποία ήδη έλεγαν οι περιφερόμενοι Φαρισαίοι και οι γραμματείς γύρω από τον Σταυρό. Έλεγε ότι είναι ο Μεσσίας, να τώρα, εάν τον θέλει ο Θεός, ας τον κατεβάσει από τον Σταυρό. Και άλλες βλασφημίες. Κάποια στιγμή λέγει εις τον άλλον ληστή, ο ένας ούτε φοβήσει τον Θεό, δεν φοβάσαι τον Θεό, περί του οποίου και ο λόγος, ο φόβος του Θεού. Στην ίδια καταδίκη είμαστε. Εμείς δικαίως πάσχομαι. Είμαστε εγκληματίες. Είμαστε κακοποιοί. Αυτός δεν τι έκανε. Και κατόπιν είπε εκείνη την κουβέντα
που στο το ύψος αυτού του λόγου δεν φτάνει καμία νομολογία ούτε αυτού ακόμη του Αποστόλου Πέτρου. Μνήστητη μου, Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Το καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Άνθρωπε, πεθαίνεις επί του σταυρού σου. Πεθαίνει και εκείνος τον οποίον επικαλείσαι. Τι του λες λοιπόν να σε θυμηθεί στην βασιλεία του? Πίστης η οποία μεγαλύτερη δεν μπόρεσε να εκφραστεί ποτέ, ούτε θα εκφραστεί ποτέ, διότι είναι σε δυσμενή κατάσταση ο ληστής, αλλά σε δυσμενή κατάσταση είναι και ο Κύριος. Έτσι λοιπόν πράγματι εκ της πίστεως γεννάται ο φόβος, που μίλησε έτσι στον άλλον τον ληστή. Ο φόβος του Θεού, αγαπητοί, είναι χάρισμα, ναι, χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Γράφει ο προφήτης Ισαΐας και σχολιάζουν μάλιστα οι πατέρες εμπροκειμένου: και να πάψετε επ' αυτόν 7 πνεύματα. Δηλαδή στον πιστόν άνθρωπο θα αναπαυθούν 7 πνεύματα. Τώρα, πνεύμα σοφίας. Θα το έγραφα με π κεφαλαίο. Το προηγούμενο με π μικρό. Πνεύμα σοφίας. Πνεύμα συνέσεως. Πνεύμα γνώσεως, πνεύμα επιστήμης, πνεύμα βουλής, πνεύμα ισχύος, πνεύμα φόβου Θεού, λέει στο 11ο κεφαλαιό του ο προφήτης. Δηλαδή, το Πνεύμα του Άγιον είναι εκείνο το οποίο δίδει τη σοφία, την σύνεση, τη γνώση, την επιστήμη. Επιστήμη, ένα κομματάκι έχει αυτή η επιστήμη που σπουδάζουμε, αλλά ένα κομματάκι μόνο. Τη βουλή, την ισχύ και το φόβο του Θεού. Είναι συνεπώς, βλέπουμε, ο φόβος του Θεού δώρο του Αγίου Πνεύματος. Είναι το Πνεύμα το Άγιον που μας χαρίζει αυτό. Αλλά τι είναι αυτό το πνεύμα του φόβου? Να μην χάσουμε, αυτό θα θυμόσαστε και θα μπορείτε να ερμηνεύσετε ορθά. Να μην χάσουμε όσα κεκτημένα έχουμε. Και δεν είναι ο φόβος της κρίσεως και της οργής. Της κρίσεως και της οργής δεν είναι αυτός ο φόβος που λέμε πολλές φοβούμεθα τον κριτήν Χριστόν. Όχι. Είναι ο φόβος του να μην χάσουμε εκείνα τα οποία αποκτήσαμε. Τι αποκτήσαμε? Τη γνώση του Θεού. Τα δωρήματα του Θεού. Φόβος δε και πόθος είναι οι δύο πόλοι που στρέφεται εκεί ο άξονας της ευσεβίας. Είναι γνωστό ότι ο φόβος απομακρύνει. Κάτι που φοβούμεθα θέλουμε να σταθούμε μακριά του. Ο πόθος είναι κάτι που ελκύει. Έτσι έχουμε αυτά τα αντίθετα των φόβων και των πόθων. Αλλά εις αυτόν τον άξονα με τους πόλους φόβος Θεού και πόθος, όπως σας είπα, κινείται ο άξονας της ευσεβίας. Ο πιστός άνθρωπος έχει τον φόβον και ταυτόχρονα έχει και τον πόθον. Και ο φόβος του Θεού διαποτίζει όλο το είναι του ευσεβούς ανθρώπου. Την αγιότητα ο άνθρωπος την εργάζεται μέσα εις τον χώρο του φόβου του Θεού. Δεν μπορείς, αδελφέ μου, να γίνεις Άγιος εάν μέσα σου δεν έχει εγκαθιδρυθεί ο φόβος του Θεού. Την αγιότητα λοιπόν εκεί την εργαζόμεθα, εις αυτόν τον χώρο, επιμένω. Δικαιολογημένα λοιπόν ο Όσιος Πατήρ Ιωάννης ο Κολοβός μας λέγει ότι η ταπεινοφροσύνη και ο φόβος του Θεού είναι πάνω από όλες τις αρετές. Ήταν πολύτιμο αυτό που μας είπε και εύχομαι να το έχουμε κατανοήσει και να το εφαρμόσουμε.